Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Γενική απεργία την 5η 12 Νοεμβρίου. Σε κινητοποιήσεις πως ανατολίζονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Πελοποννήσου. Καταλήψεις στα δημαρχεία όλης της χώρας. Παρέμβαση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Αργολίδας για τη λειτουργία του νοσοκομείου Ναυπλίου. Έξωση δασκάλας από το εκείμα του Δημοτικού Σχολείου της Αρκαδίας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και μόλις ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Η ΓΕΣΕ έκαλει όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους άνεργους, τις νέες και τους νέους όλης της χώρας στην 24ωρη γενική απεργία την 5η 12 Νοεμβρίου στο συλλαλητήριο των συνδικάτων στην Αθήνα στις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος και στα κατατόπου συλλαλητήρια των εργατικών κέντρων. Η κυβέρνηση, αθετώντας τις προεκλογικές δεσμεύσεις, συνεχίζει τις πολιτικές της τιμωρητικής λιτότητας, της φτώχειας και της εξαθλίωσης, εφαρμόζοντας ένα νέο σκληρό μνημόνιο με επαχθείς όρους, προχωρώντας σε νομοθετήματα που καταργούν κάθε παροχή και κοινωνική ασφάλεια. Για τη ΓΕΣΕΕ, 24ωρη γενική απεργία και τα συλλαλητήρια στις 12 Νοέμβρη αποτελούν την μητέρα των μαχών απέναντι στη νέα αλέλαπα μέτρων υποβάθμισης του επίπεδου διαβίωσης της ελληνικής κοινωνίας. Όλοι μαζί μπορούμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα και να ανατρέψουμε τα προηγούμενα. Όλοι και όλες μαζί, αρκεί να το πιστέψουμε. Αρκεί ο καθένας και η κάθε μία από εμάς να επιλέξουμε τι είδους ασφάλεια θέλουμε. Κοινωνική ασφάλεια ή ασφάλεια του καναπέ. Μαζικές κινητοποιήσεις αποφάσισαν οι αγρότες της Πελοποννήσου κατά τη συγκέντρωση που πραγματοποίησα την Τρίτη στην Τρίπολη, Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων, με γνωστά πλέον τα αιτήματά τους και αιχμή του δόρατος, το φορολογικό νομοσχέδιο που ήδη έχει ψηφιστεί από τη Βουλή. Κοντά μας απόψε ο γραμματέας του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αργολίδας, κ. Μιχάλης Κρόκος. Κύριε Κρόκο, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ απόψε. Καλησπέρα σας. Μιλήστε μας λίγο για τα θέματα που αφορούν τους αγρότες. Για το φορολογικό νομοσχέδιο που είναι το σημαντικότερο, πόσο πονάει τον αγροτικό κόσμο? Κοιτάξτε, κυρία Δρίτσα, τα μέτρα που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί. Είναι ψηφισμένα από το τρίτο μνημόνιο, δηλαδή και η αύξηση φορολογίας από το 13% που ισχύει σήμερα σε 20% για το 2016 και 26% για το 2017, μαζί με άλλα μέτρα. Είναι βάρβαρα και καταστροφικά για το σύνολο των μικρομεσαίων αγροτών. Και το τονίζουμε αυτό, δηλαδή για τους μικρούς και τους μεσαίους αγρότες. Χθες πάντως πραγματοποίησαμε μια σύσκεψη αγροτικών συλλόγων, επιτροπών αγώνα, που συμμετείχαν βιοκαλλιεργητές, νέοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, στην Τρίπολη, για να δούμε να σχεδιάσουμε τον αγώνα για το επόμενο διάστημα. Γιατί τα μέτρα είναι βάρβαρα, καταστροφικά, το ξανάπα και πριν, για το σύνολο της μικρομεσαίας αγροτιάς. Το κύριο ζήτημα είναι το φορολογικό. Δηλαδή η αύξηση που προβλέπεται και περιμένω να ψηφιστεί, αν θα ψηφιστεί, παλεύω να μην ψηφιστεί εμείς από την πλευρά μας στο διπλασιασμό, δηλαδή στο 26%, θα αποτελειώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της μικρομεσαίας αγροτιάς. Εκτιμάμε ότι κάθε χρόνο περίπου 20.000 μικροί αγρότες φεύγουν από την παραγωγή. Η κυβέρνηση με την πολιτική που συνεχίζει, που είναι η συνέχιση πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων και συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μεγαλώσει πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή θα επιταχύνει το γρήγορο ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών. Άρα τα μέτρα είναι τέτοια που θα αναγκαζόμαστε, γιατί αναγκασμός είμαστε να χάνουμε τα μεροκάματά μας, την εργασία μας, να μένει πίσω η παραγωγή, να βγούμε στον δρόμο του αγώνα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι μαζικές αυτές κινητοποιήσεις πότε για πότε έχουν προγραμματιστεί? Εμείς, επειδή συμμετείχαμε και πριν 20 μέρες στην Πανελλήνια Επιτροπή των Μπλόκων στη Λάρισα και σε αυτό έγινε και η αντίστοιχη περιφερειακή σύσκεψη στην Πελοπόννησο, έχουμε βάλει ένα σχεδιασμό. Το πρώτο, άμεσα να ενημερωθούν όλοι οι αγρότες για τα ζητήματα που τρέχουν, που δεν είναι μόνο το φορολογικό, και επί ευκαιρίας μου δίνεται και ο λόγος να πούμε και τα άλλα ζητήματα. Βεβαίως. Ήδη η κυβέρνηση ετοιμάζεται το διπλασιασμό, μπορεί και τριπλασιασμό της φοράς. Τη ασφαλιστική φορά προ τον ΟΓΑ. Μάλιστα. Μπορεί και την κατάργηση του ταμείου του ΟΓΑ με εναρμόνιση στο ΙΚΑ. Έχουμε τα μέτρα που έχουν περάσει και από το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Δεν είναι μόνο τα καινούργια μέτρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το χαράτσι στα πηγάδια, ο ΕΝΦΙΑ. Ζητήματα που έχουν σχέση με τον ΕΛΓΑ. Δηλαδή, με ένα πολύ μεγάλο αριθμό χρημάτων μας φεύγει για την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛΓΑ και αντίστοιχα η παραγωγή δεν αποζημιώνονται.
Είναι τέτοια δεν αποζημιώνονται καθόλου, δεν αποζημιώνονται την ώρα που πρέπει. Και την ώρα που πρέπει, ίδια παράδειγμα. Άρα υπάρχει και καθυστέρηση, αλλά και υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν αποζημιώνονται καθόλου. Κοιτάξτε, περιμένουμε, έχουν περάσει δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Μάλιστα. Μάλλον τρεις. Περιμένουμε ακόμα στην αργολίδα. Μιλάμε για το 2015, μιλάμε έτσι. Για αυτές μιλάμε. Να σας πω. Ήδη έχουν περάσει τρεις εκλογικές αναμετρήσεις και ακόμα περιμένουν αγρότες στην περιοχή μας την αποζημίωση από τα ΨΕΑ για την ακαρπία του 2011. Α, μάλιστα. Έχουμε ζήτημα του ΕΛΓΑ και στην περιοχή μας όσον αφορά τα παγετώνες, χαλαζοπτώσεις, που είτε αργούν οι αποζημιώσεις να έρθουν, ή και τέλος πάντων έστω και αυτές που έρχονται δεν καλύπτουν πολλές φορές ούτε και το κόστος παραγωγής. Δεν είμαι για κέρδος. Έστω αυτό που ζητάμε τουλάχιστον να καλύπτει το κόστος παραγωγής. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή οι αγρότες πληρώνουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στην εισφορά στον ΕΛΓΑ. Άρα είναι τέτοια τα μέτρα. Εμείς δεν έχουμε κάνει αυταπάτη ότι η κυβέρνηση θα χαράξει μια πιο φιλολογική πολιτική και στην αγροτιά. Τα προβλήματα τα γνωρίζει. Ο κύριος Υπουργός είναι υγειοπόνος. Αντίστοιχα. Σαφέστατα αυτή είναι η δουλειά του να τα γνωρίζει. Τα γνωρίζει τα προβλήματα. Άρα εδώ έχουμε ξεκάθαρα μια. Έχει χαράξει η κυβέρνηση, γι' αυτό λέμε ότι είναι και η συνέχιση και τη προηγούμενων πολιτικών, έχει χαράξει μια ταξική, το λέμε ξεκάθαρα, επιλογή προς όφελος των μεγάλων αγροτών και μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Το κύριο μέλημά τους είναι να φύγουμε από την παραγωγή και να μπει χέρι στην ιδιοκτησία μας, στην παραγωγή μας. Μάλιστα, μάλιστα. Οι κινητοποιήσεις λοιπόν αυτές πότε θα γίνουν? Εμείς και εδώ στο νομό μας θα συμμετέχουμε, όπως και αυτό αποφασίστηκε και πανάδικα, θα συμμετέχουμε σε όλες τις χαρατόπους συγκεντρώσεις στις απεργιακές που έχει προκηρυχθεί στις 12 του μήνα. Ναι. Στην αργολή θα συμμετέχουμε στις 10:30 στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, μηχανοκίνητα, να δώσουμε και ένα παλμό ότι σήμερα τα προβλήματα της αγροτιάς δεν είναι μόνο υπόθεση μόνο των αγροτών, είναι υπόθεση ολικά του λαού. Και αντίστοιχα προβλήματα έχουν σήμερα και η εργατική τάξη και οι αυτοαπασχολούμενοι και η νεολαία. Άρα όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε το μήνυμα. Η απεργία θα χαράξει με μια τέτοια πορεία ότι από κοινού συμμαχώντας όλες αυτές τις τάξεις, όλα αυτά τα στρώματα, να βάλουμε ένα στόπ σε αυτή την πολιτική και να την ανατρέψουμε. Και αντίστοιχα στις 14 του μήνα, ημέρα Σάββατο, θα κάνουμε ένα παπελοπονησιακό συλλαλητήριο στον Ισθμό της Κορίνθου. Να δώσουμε και ένα μήνυμα και στην κυβέρνηση ότι σύσσωμε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Πελοποννήσου εναντίονται σε αυτή την πολιτική της καταστροφής και του ξεκλειδίσματος. Φαντάζομαι θα έχει υπάρξει συνάντηση με τον Υπουργό. Ποια είναι η θέση του? Κοιτάξτε, επειδή συμμετέχουμε και στη Μαλλοντική Επιτροπή των Μπλόκων, μάλιστα, έχουμε κάνει άπειρες συναντήσεις και με τον Υπουργό. Όπως αντίστοιχα, έχουν κάνει συναντήσεις και διάφοροι φορείς που βάζουν από το μέλημα ότι πρώτα να γίνει μια διαβούλευση κτλ. Ναι. Σε όλα αυτά ο Υπουργός δεν έχει δεσμευτεί τίποτα. Και η μόνη δέσμευση που μας έχει πει είναι ότι όλα αυτά γίνονται απόρρια της πολιτικής, της κοινή αγροτικής πολιτικής που απορρέει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εμείς επιλέγουμε σήμερα. Ότι ασαφείς απαντήσεις. Δεν περιμένουμε κάτι από τον Υπουργό. Τόσο καιρό ο Υπουργός το γνωρίζει το πρόβλημα, θα μπορούσε να έχει δώσει μια λύση. Αυτό που φαίνεται και εκ μέρους του Υπουργείου και αντίστοιχα της κυβέρνησης, ότι όλο το προηγούμενο διάστημα προσπάθησε μέσω της λογικής των ισοδύναμων μέτρων να περάσει ένα εφησυχασμό στον αγροτικό κόσμο ότι μπορεί η κυβέρνηση να μην τα εφαρμόσει. Σήμερα έχει αλλάξει το τροπάριο, βλέποντας ότι δεν μπορεί να τα φέρει να βρει ισοδύναμα μέτρα, αρχίζει και σπέρνει μια απογοήτευση. Για παράδειγμα, χθες το Υπουργείο έβγαλε μια καρτέλα και ουσιαστικά λέει ότι το 90% των αγροτών δεν πληρώνει φορολογία ή έχει εισοδήματα μέχρι 5.000 ευρώ. Ναι. Ή αντίστοιχα κυβερνητική εκπρόσωπο. Το είχαμε ως θέμα, ναι. Μας είπε ξεκάθαρα ότι θα εφαρμοστεί. Εμείς λέμε ο κόσμος δεν πρέπει να απογοητευτεί. Η μάχη δεν είναι μόνο το φορολογικό. Εμείς παλεύουμε και την ανακούφιση και το μέτρο δηλαδή, που είχαν περάσει το προηγούμενο διάστημα να μπαρθούν πίσω. Και εδώ υπάρχουν και ευθύνες και στο τοπικό επίπεδο. Και από αγρότες, συνδικαλιστές άλλων δυνάμεων. Και να σας πω ξεκάθαρα, δηλαδή σήμερα υπάρχουν δυνάμεις που παλεύουν να μην εφαρμοστεί το 26%, αλλά τι λένε στον κόσμο, να εφαρμοστεί το 13% φορολογία. Δηλαδή αυτό πράγμα που δύο χρόνια συμμετείχαμε στα μπλόκα και εδώ στην Πελοπόννησο, τιμή εφαρμογή του νομοσχεδίου για το 13%, σήμερα αυτές οι δυνάμεις το αποδέχονται. Εμείς καλούμε όλο τον αγροτικό κόσμο του νομού μας να τους γυρίσει την πλάτη, να συμμετέχει και στις 12 και στις 14. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε συνέχιση του αγώνα. Εμείς έχουμε εκτιμήσει ότι τα Χριστούγεννα θα είναι πολύ αγωνιστικά, όσο πηγαίνει με πια όξυση και της δικιάς μας παρέμβασης μέχρι και μπλόκα, έχουμε κουβεντιάσει κτλ. Μάλιστα, ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτές οι κινητοποιήσεις θα έχουν αποτέλεσμα, θα βγει κάτι θετικό. Το ελπίζουμε, γιατί η αγροτιά βλέπουμε ότι σιγά σιγά πεθαίνει.
Μαζί με τα υπόλοιπα επαγγέλματα δηλαδή. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι ανεξάρτητα αν σήμερα δεν δικαιωθούμε, ότι έχουμε εμπιστοσύνη και στους αγρότες αλλά και συνολικά στον ελληνικό λαό, ότι μπορεί να χαράξει μόνος του τη δικιά του πορεία ενάντια σε αυτές τις πολιτικές των μονοπωλίων που σήμερα τον οδηγούν στην ενεργία και στην εξαθλίωση. Να το ελπίσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ απόψε. Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και περνάμε στο νομό Κορινθίας. Επιτέλους ξεσηκώνονται και οι αγρότες της Κορινθίας και προχωρούν σε κινητοποιήσεις από την 5η 5 Νοεμβρίου, μετά τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε, παρουσία Προέδρων Κοινοτήτων και Προέδρων Αγροτικών Συνεταιρισμών όλου του νομού, αποφάσισε εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων αρχής γενομένης από την 5η 5 Νοεμβρίου του 2015. Καλείται όλος ο αγροτικός κόσμος και όλοι οι φορείς να στηρίξουν τον αγώνα. Για τα προβλήματα και τις κινητοποιήσεις μας μιλά ο Μάκης Νικολάου. Οι αγρότες της Κορινθίας ξεκινάνε δυναμικές κινητοποιήσεις με τρία βασικά αιτήματα. Αγρότης, το οποίο είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, να δοθεί σε εμάς τους νέους, να επιστρέψουμε στα χωράφια μας. Η φορολόγηση, η οποία βλέπουμε και αυξάνεται, και η ασφάλιση, η οποία τριπλασιάζεται. Ο Αγροτικός Σύλλογος Κορινθίας, ένας αγροτικός σύλλογος ο οποίος δημιουργήθηκε από την ανάγκη, με περίπου 380 μέλη αυτή τη στιγμή, αρχίζει μια καινούργια μορφή αγώνων, ίσως πρωτόγνωρα για την Κορινθία. Γιατί ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Δεν είμαστε διατεθειμένοι σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε το θάνατο αυτού του επαγγέλματος. Αυτό το επάγγελμα, το οποίο είναι το αρχαιότερο ίσως από όλα του Γεωργού, και ένα επάγγελμα το οποίο έχει φτάσει στο έσχατο σημείο απαξίωσης στην Ελλάδα, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ποινικοποιείται και να μας λένε ότι εμείς δεν πληρώνουμε, όταν άδειασαν τα χωριά από ανθρώπους γιατί δεν μπορούσε κανένας να σταθεί σαν αγρότης. Τους ελάχιστους λοιπόν που μείναμε, ξαφνικά βγήκαν και μας είπαν μέχρι πριν από λίγο καιρό ότι είμαστε η παραγωγική δύναμη που θα ανορθώσει την Ελλάδα. Ζήτω, φωνάξαν όλοι, θα ανορθώσουμε την Ελλάδα. Την επόμενη μέρα το πρωί μας είπαν ότι θα μας βάλουν 20% φορολόγηση σε μια επιχείρηση η οποία είναι ξεσκέπαστη ΑΕΟ ουσιαστικά, σε μια επιχείρηση η οποία μεταβίας μπορεί και κάνει τον τζίρο που του επιτρέπει του αγρότη να ζει με την ελάχιστη αξιοπρέπεια, και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και μας λένε ότι θα μας φορολογήσουν με συνθήκες βιομήχανο, με συνθήκες 100% προκαταβολής του φόρου της επόμενης χρονιάς, της οποίας εάν ρίξει ένα χαλάζι, μια βροχή τρομερή, εμείς δεν θα μπορούμε να τριγύσουμε, αλλά θα έχουμε προκαταβάλει το φόρο. Και με δεδομένο τις έντονες πλέον καιρικές συνθήκες. Είναι γελίο πλέον, σαν επιχείρημα, να μας λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να επιβιώσουν στην επαρχία. Δηλαδή, τι θέλουν, να ξαναγίνουμε άνεργοι? Το 80% των σπιτιών και των οικοκυριών των αγροτικών είναι χρεωμένα. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, το επόμενο διάστημα το κάθε χωριό θα λέγεται χωριό Αλφα Μπανκ, Βίτα Μπανκ, Γάμα Μπανκ. Γιατί όλη η αγροτική περιουσία σχεδόν υποθηκευμένη. Τι να κουβεντιάσουμε το λοιπόν? Εάν ήταν εύρωστος ο τομέας μας, έχει κανείς την εντύπωση ότι δεν θα τον είχαν φορολογήσει? Με ποια κριτήρια αυτοί οι άνθρωποι έρχονται τώρα και λένε ότι είμαστε προνομιούχο τμήμα της κοινωνίας? Για την ανεπάρκεια πρωτοβουλειών της Περιφερειακής Διεύθυνσης για τους αγρότες της Κορινθίας, κάνει λόγο η Περιφερειακή Σύμβουλος Κορινθίας και γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Μαριλένα Σούκουλη, λέγοντας πως θα μπορούσαν να έχουν πετύχει πολλά αν υπήρχαν πιέσεις από περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη. Δυστυχώς, οι αγρότες της Κορινθίας βρίσκονται στο έλεος του Θεού. Εξαιρέθηκε ο νομός Κορινθίας, όπως και ο νομός Αγαΐας, από τη συμπληρωματική προκήρυξη που αφορούσε την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή των αμπελώνων.
Βεβαίως η προκήρυξη που τρέχει στο πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης έχει τον νομό Κορινθίας σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε απορροφητικότητα. Όμως οι ανάγκες της Κορινθίας μας, γιατί είναι ένα δυναμικό προϊόν όπως και εσείς είπατε, και το αμπέλι μας. Και η Αχαΐα, να μην, όχι επειδή είμαστε από Κορινθία, και η Αχαΐα. Η Αχαΐα του ίδιου είναι στις πρώτες. Είχε πολλές αιτήσεις που αφορούσαν και τη συμπληρωματική προκήρυξη. Και εκατοντάδες στρέμματα, οφείλω να σας ομολογήσω. Αυτό λοιπόν μας έκανε να θέλουμε να διεκδικήσουμε να μπούμε και στη συμπληρωματική προκήρυξη. Και δυστυχώς όταν κυκλοφορεί και ένα δελτίο τύπου από τον Δήμο Νεμέας, ο οποίος αναφέρει ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε και εξαιρεθήκαμε από τις ελλείψεις που επικαλέστηκε η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Θεωρώ ότι το θέμα είναι πολιτικό, γιατί οι ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και τους αγώνες που κάνουν υπάλληλοι μέσα σε πολλές από τις υπηρεσίες της ΠΕΠΣΟ Κορινθίας, τις ξέρουμε όλοι νομίζω όσοι ερχόμαστε σε επαφή με υπηρεσίες. Όμως πολιτικά ο κάθε πολιτικός άρχον, όπως στην περίπτωσή μας ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης εδώ στην Κορινθία, οφείλουν αυτό να το... να τον προλαμβάνουν. Ας είχαν να αποσπάσει προσωπικό για να... Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες, εμείς ζητήσαμε και φέραμε ως εκτός ημερήσιας διάταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο την παροχή διευκρινήσεων. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να έχουμε διευκρινήσεις. Τελικά αυτό που πήραμε ήταν την άμεση απουσία του κύριου Καλλήρη, ενώ ήρθε δηλαδή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αποχώρησε πριν συζητηθεί το θέμα που αφορούσε αυτή την αίτησή μας περί διευκρινήσεων. Αλλά και, και την μη γνώση, την άγνοια δυστυχώς του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη για θέματα του πρωτογενούς τομέας για όλη την Πελοπόννησο που εδρεύει στην Τρίπολη. Κανένας δεν μας έχει απαντήσει μέχρι σήμερα, ενώ εγώ είχα ζητήσει τις διευκρινήσεις άμεσα. Αλλά και όχι μόνο εσείς, και ο Δήμος Νεμέας έχει βγάλει ανακοίνωση και ζητάει... Δελτίο τύπου, βεβαίως. Και αυτό ήρθε στα χέρια μας και κατόπιν επικοινωνήσαμε και με τον Δήμαρχο αλλά και με τους ανθρώπους της Νεμέας και είδαμε ότι όντως το πρόβλημα είναι μεγάλο και ότι απαντήσεις τύπου ότι εμείς έχουμε αδυναμία υποστήριξης των περαιτέρω αιτήσεων δεν θεωρούνται απαντήσεις όταν πολιτικά έχεις προσανατολισμό και όραμα για το πώς αναπτύξεις τον τόπο. Δείτε σε λίγο. Πόλεμος της ΔΕΗ στους έρχοντες. Πότε θα κόβει το ρεύμα? Την παρέτηση του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη ζητούν οι Σύλλογοι Ποντίων. Συμβολικές καταλήψεις στα Δημαρχεία όλης της χώρας, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, πραγματοποίησε σήμερα η ΠΟΕΟΤΑ από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στα ΚΑΠΗ, στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και στους Παιδικούς Σταθμούς και Δημοτικά Γκαράζ. Από τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς κάποιοι δεν λειτουργήσαν καθόλου, ενώ άλλοι διέκοψαν τη λειτουργία τους στις 10 το πρωί. Οι εργαζόμενοι στους Δήμους αντιδρούν στην επικείμενη, όπως υποστηρίζουν, κατάργηση του καθεστώτος βαρέων και ανθυγιεινών των υπαλλήλων στην καθαριότητα, σε ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού καθώς και στο νέο μισθολόγιο και το σύστημα αξιολόγησης που ετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Συμβολικές καταλήψεις στα Δημαρχεία όλης της χώρας πραγματοποίησε σήμερα η ΠΟΕΟΤΑ από τις 10 έως τις 1 το μεσημέρι, αλλά και σε ΚΑΠΗ, Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς και Δημοτικά Γκαράζ. Από τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς κάποιοι δεν λειτουργήσαν καθόλου, ενώ άλλοι θα διακόψουν τη λειτουργία τους στις 10 το πρωί. Κατά τη διάρκεια των καταλήψεων, οι δημοτικοί υπάλληλοι σταμάτησαν την εργασία τους προκειμένου να συμμετάσχουν σε γενικές συνελεύσεις και συγκεντρώσεις για τα μέτρα του νέου μνημονίου που αφορούν τον κλάδο τους. Η ΠΟΕΟΤΑ θα συμμετάσχει επιπλέον στην 24 ώρη γενική πανελλαδική απεργία την 5η 12 Νοεμβρίου, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας θα συνεδριάσει για τον προγραμματισμό των επόμενων αγωνιστικών δράσεων και παρεμβάσεων. Με το πανό που ανέβασε ο ίδιος ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στην όψη του Μεγάλου Λόγου και Τέχνης, η Δημοτική Αρχή συμπαρίσταται και στηρίζει τις σημερινές κινητοποιήσεις της ΠΟΕΟΤΑ. Πρόκειται για μια συμβολική κίνηση στην πλατεία Γεωργίου, στην οποία πρωτοστάτησε ο Δήμαρχος συνεπικουρούμενος από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού Ανδρέα Αθανασόπουλο και συνδικαλιστές.
Σήμερα το Συνδικάτο Εργαζομένων στους Οτάνομου Αχαΐας πραγματοποιεί κινητοποιήσεις εστιάζοντας κυρίως στο ασφαλιστικό. Για το πλαίσιο της σημερινής κινητοποίησης, το Συνδικάτο αναφέρει μεταξύ άλλων. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, υλοποιώντας το τρίτο μνημόνιο και πατώντας πάνω στα δύο μνημόνια των προηγούμενων κυβερνήσεων, έρχεται να ισοπεδώσει και τα τελευταία εργατικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Από τα μέτρα αυτά δεν γλιτώνει κανείς. Αφορούν και τους παλιούς και τους νέους ασφαλισμένους, αλλά και τους εν ενεργεία συνταξιούχους. Ψήφισαν να δουλεύουμε όλοι μέχρι τα 67 και βλέπουμε ανάλογα το προσδόκιμο ζωής. Τα χρόνια δουλειάς γίνονται 40. Έβαλαν το τραπέζι, τα ΒΑΕ και μιλάνε για επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης. Άλλαξαν τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης με ποσοστά αναπληρώσεις από 70% σε 45 με 55% και για κύρια και επικουρικής που σχεδιάζουν την κατάργησή της. Φέρνουν νέο μισθολόγιο με εισαγωγικό μισθό προσαρμοσμένο στον ιδιωτικό τομέα ήτη 586 ευρώ. Τα τρία τελευταία χρόνια ουσιαστικά υπολειτουργεί το νοσοκομείο Ναυπλίου, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Αργολίδας Παναγιώτης Μακρύς στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ναυπλίου, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε όλους τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της πόλης. Ο κ. Μακρύς, ο οποίος επέδωσε το ψήφισμα της Ομοσπονδίας, τονίζουν οι επαγγελματίες ότι υπάρχουν λύσεις και πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα πριν κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές. Κοντά μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων τον κ. Μακρύ, τον πρόεδρο, όπως είπαμε, των Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων της Ομοσπονδίας. Έτσι δεν είναι, κύριε Μακρύ? Αργώς. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είναι γεγονός ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο νομός μας με το νοσοκομείο. Εμείς αυτό βέβαια το παρακολουθούμε πολύ στενά, γιατί πριν τρία χρόνια περίπου, όχι ακριβώς πριν τρία χρόνια, τον Οκτώβρη του 2012, είχαμε κάνει μια μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση και είχαμε αποδώσει τότε ψήφισμα στην διοικήτρια του νοσοκομείου, γιατί αυτά τα προβλήματα υπήρχαν, μας τα είχαν πει οι εργαζόμενοι και οι γιατροί, γιατί είχαμε συναντηθεί μαζί τους, και βλέπαμε ότι οι δομές με την κυβέρνηση τότε εκείνη γκρεμιζόντουσαν στην Αργολίδα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, αλλά τότε ήταν και το στρατόπεδο που πήγαιναν να το κλείσουν. Εμείς παρακολουθώντας λοιπόν αυτές τις εξελίξεις και μετά από αυτό που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ξαναεπαναφέραμε το δημοψήφισμα αυτό που είχαμε στείλει τότε το 2012 σε όλες τις αρχές και στον Υπουργό Υγείας. Και μετά από αυτά που ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε οι γιατροί αλλά και οι εργαζόμενοι να καταγγέλνουν ότι δεν έχουν ούτε κρύο ούτε ζεστό νερό στο νοσοκομείο, αυτό είναι αδιανόητο πλέον. Ξέραμε ότι υπήρχαν τα αναλώσιμα, ότι υπήρχαν προβλήματα, αλλά δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι το νοσοκομείο πλέον έφτασε στο σημείο να μην έχει ούτε ζεστό νερό. Να μην έχει ούτε ζεστό νερό, αλλά και άλλα πολλά σημαντικά πράγματα που αναφέρθηκαν οι γιατροί. Εμείς σήμερα έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο το θέμα αυτό θα το βάλουμε, θα το συζητήσουμε και θα στείλουμε μια πολύ σκληρή επιστολή στον Υπουργό Υγείας αλλά και στον Πρωθυπουργό, γιατί τα νοσοκομεία, η παιδεία μας και η υγεία μας θα πρέπει να είναι τα κυρίαρχα ζητήματα της χώρας. Και θέλω να είμαι κατανοητός σε αυτό, γιατί όταν μιλάμε ότι δεν έχουν χρήματα, το ζήτημα δεν είναι οικονομικό, είναι πολιτικό. Και όπως πολύ εύκολα βρίσκουν χρήματα για να δώσουν στα πολιτικά κόμματα την επιδότηση για τις εκλογές, θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα αντί να πάνε. Είναι αυτή πάρα πολύ μεγάλα, πιστέψτε. Δώσανε ένα 40% τώρα, 1,5 εκατομμύριο περίπου. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να πηγαίνανε στην παιδεία ή στην υγεία. Και όχι να πηγαίνανε στα πολιτικά κόμματα τα οποία είναι καταχρεωμένα. Αυτοί δεν μπορούν να συντηρήσουν ούτε τα κόμματά τους. Είναι αδιανόητο αν έχουν τη δυνατότητα. Και αλλάζοντας εταιρείες, έτσι, συνεχίζουν να έχουν κόμματα. Και ναι, βεβαίως. Αυτό είναι πλέον το καινούριο έτσι σλόγγαν. Αφού κάτι δεν πάει καλά, ανοίγουμε ένα άλλο ύστερα τέτοιο μαγαζί, ώστε να έχουμε την επιδότηση των κομμάτων. Αλλά ας μην σταθούμε εκεί. Θέλω να πω ότι το ζήτημα είναι πλέον πολιτικό. Άρα τι μας πάνε? Μας πάνε σε μια υγεία ιδιωτική, ώστε να κατακρεουργούν όλα αυτά τα χρόνια και με τις προσπάθειες των εργαζομένων και των γιατρών ακόμα να συντηρούνται τα νοσοκομεία με τη δουλειά τους, αλλά δεν έχουν και τα εργαλεία εκείνα τα οποία θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ασθένειες αλλά και στα τροχαία. Σε οποιοδήποτε, ναι, έτσι. Εμείς είμαστε μια πόλη και ένας δομός ο οποίος τυχαίνει να έχει δύο νοσοκομεία και η ευθύνη θα πρέπει να κάποια στιγμή όλοι να κάνουν την αυτοκριτική τους. Κυρίαρχα η πολιτική, αλλά νομίζω ότι και μια δυναμία και ένα μερίδιο ευθύνης έχουν και οι εργαζόμενοι και οι γιατροί, γιατί αν θα το θέλανε και αυτοί πολλοί, αυτή τη στιγμή θα είχε γίνει μια
ένα κεντρικό νοσοκομείο και θα κάλυπτε όλες αυτές τις ανάγκες και προφανώς δεν θα είχαμε και αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα. Το ψήφισμα λοιπόν. Το ψήφισμα λοιπόν λέει ότι εμείς δεν μπορεί να λειτουργήσει άλλο αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να έχουμε μια υγεία τέτοια ώστε πρέπει να πηγαίνει ο ασφαλισμένος, γιατί ο ασφαλισμένος είναι αυτός που δίνει τα χρήματα και ο επαγγελματίας βιοτέχνης και έμπορος καταθέτει χρήματα ή τέλος πάντων αυτά τα τελευταία 5 χρόνια προσπαθεί να καταθέσει στην ασθένειά του το χρήμα αυτό που πηγαίνει στην υγεία και έχουν την υποχρέωση αυτή ώστε να μπαίνει μέσα και να μπορεί να παρέχονται αυτές οι παροχές, η παροχή υπηρεσιών προς τον άρρωστο. Μέχρι τώρα αυτό εξασθενεί. Εμείς λοιπόν θα στείλουμε ένα σκληρό έγγραφο καταρχήν στον Υπουργό που θα κοινοποιείται και στον... Όπου μέσα εκεί θα υπάρχουν και οι λύσεις που προτείνετε. Μέσα εκεί η λύση ποια είναι? Καταρχήν η λύση είναι το οικονομικό. Το οικονομικό υφίσταται, θα πρέπει να το βρούνε, γιατί εφόσον δίνουμε τα χρήματα, ναι, αυτά τα χρήματα πρέπει να πάνε στην υγεία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το πολιτικό είναι αυτό που πρέπει να δώσει τη λύση και εκείνο που μας έκανε μεγάλη εντύπωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, είναι ότι ο διοικητής, που εμείς τον έχουμε συναντήσει μία φορά, πραγματικά δείχνει μία τεράστια αδιαφορία κατά τα λεγόμενα των ιατρών αλλά και των εργαζόμενων. Για τον κύριο Δημητρογιάννη μιλάτε? Μιλάμε για τον διοικητή, του νοσοκομείου που έχει μία διοίκηση που αποτελείται και από τα δύο νοσοκομεία. Ο κύριος Δημητρογιάννης, από ό,τι ξέρουμε και μας ενημέρωσαν και οι υπάλληλοι του νοσοκομείου, έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Όπως το ίδιο μας είπε και η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, που την είχαμε και εδώ καλεσμένη, ότι έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που δεν το περίμεναν ότι έχει κάνει τόσες πολλές. Το άκουγαν, αλλά το είδαν. Αλλά και αυτός δεν υπάρχει, και σε αυτόν δεν απαντούν. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Κατά τα λεγόμενα των γιατρών, λένε, ναι, ότι δεν πηγαίνει καθόλου ο διοικητής. Έχει εγκατασταθεί στο Άργος, πηγαίνει, ναι, πολύ σπάνια στον Ναύπλιο και ήδη τέθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, ότι ήταν ένα ποσό να έρθει 500.000 για να το μοιράσει στα δύο νοσοκομεία και μετά από ένα τηλέφωνό του είπε ότι τα χρήματα δεν τα χρειάζονται στο Ναύπλιο, πρέπει να έρθουν όλα στο Άργος. Όμως εδώ δεν είναι πανεργιακός Παναφυλιακός. Μιλάμε για μια διοίκηση. Γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές με τον κύριο Δημητρογιάννη, τον είχαμε και πριν 2 μέρες εδώ και μας είπε ότι το θέμα ήταν ο ίδιος αυτός που τόνισε ότι έπρεπε να υπήρχε μια μεγάλη μονάδα στο κέντρο της, μεταξύ των δύο περιοχών, του Άργους και του Ναυπλίου. Όλα θα έπρεπε να έχουν γίνει έτσι, όπως ακριβώς τα λέτε, κύριε Μακρύ, αλλά τελικά δεν εισακούστηκε ούτε και αυτός. Κοιτάξτε, αυτό τώρα, τη συγκεκριμένη στιγμή, αυτή την οικονομική κρίση που ζούμε, με αυτή την τεράστια ύφεση, δεν μπορεί να γίνει ένα νοσοκομείο. Ήδη έχουν ρίξει αρκετά χρήματα και στα δύο νοσοκομεία. Ο στόχος ο δικός μας είναι πλέον να λειτουργούν σωστά και τα δύο νοσοκομεία, ώστε να δίνουν την παροχή στον ασθενή. Και δεν θα λέμε τώρα ότι εντάξει, ας γίνει κέντρο υγείας του Ναυπλίου, γιατί το Ναύπλιο και το Άργος είναι μεγάλες πόλεις, αλλά το Ναύπλιο έρχεται και έχει πάρα πολύ τουρισμό το καλοκαίρι και επιπλέον έρχονται τα κοροζερόπλια που ο στόχος είναι να έρχουν όσο περισσότερα απαραίτητη μπορούμε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει κέντρο υγείας, νοσοκομείο. Στην πόλη, ναι, όπου το. Χωρίς αυτό δεν επιλέγεται. Χωρίς νοσοκομείο δεν επιλέγεται η πόλη να έρχονται έτσι οι επιβάτες των κοροζεροπολιών. Ναι, άρα ο στόχος μας είναι 2 νοσοκομεία εισάξια, μία ενιαία διοίκηση που μέσα από αυτή τη διοίκηση θα εκφράζονται και άλλες κοινωνικές ομάδες. Δεν μπορεί να είναι, νομίζω είναι ή 5 μελές ή 7 μελές. Η διοίκηση θα μπορούσε να ήταν το προεδρείο της διοίκησης 5 μελές ή 7 μελές, αλλά να υπήρχε μια πιο ευρύτερα διοίκηση που μπορούσε να ήταν και μέσα και από τους επαγγελματίες ένας εκπρόσωπος, mm-hmm, ώστε να μεταφέρει τα προβλήματα αλλά και να δίνει και θέσεις και προτάσεις προς λύσεις διαφόρων καταστάσεων. Όταν είναι ένα πολύ μικρό διοικητικό συμβούλιο, εκεί καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει και η δυνατότητα, γιατί λένε το εξής, ότι το διοικητικό συμβούλιο είναι όλο από το Άργος. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει ότι, και επειδή είναι από το Άργος δεν σημαίνει και τίποτα. Όμως ναι, θα έπρεπε να υπήρχε, θα έπρεπε να υπήρχε ένας γιατρός και ένας εργαζόμενος τουλάχιστον από το νοσοκομείο του Ναυπλίου, ώστε να μεταφέρουν τα ζητήματα και τα προβλήματα. Εμείς άμεσα θα κάνουμε μια συνάντηση και με τη διοίκηση, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, για να δούμε πού βρίσκονται τα ζητήματα και το ζήτημα αυτό θα το παρακολουθούμε, ώστε να έχουν ενημέρωση και οι
οι πολίτες του νομού, αλλά και να δούμε και να έχουμε και τη δυνατότητα ώστε να φύγει από το πρόβλημα και να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο, γιατί πραγματικά πριν αρκετά χρόνια, πριν 4-5 χρόνια, το νοσοκομείο είχε πάρει και πρωτιές, δηλαδή έδινε τις δυνατότητες σε ένα τροχαίο, σε μια πάθηση μεγάλη, ώστε να μπορέσει ο γιατρός να τα απεξέλθει. Σήμερα μας λένε ότι είναι μέχρι και ο εξοπλισμός τόσο σπαλιός που δεν έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν. Επίσης, από μια προσωπική εμπειρία που είχα, ενώ ένας χειρούργος ορθοπαιδικός ήθελε περισσότερο χειρουργία να κάνει, δεν τον δίνανε τα αναλώσιμα, διότι ακριβώς το κονδύλι ήταν συγκεκριμένο της εβδομάδας. Είναι γνωστό. Ελπίζουμε, κύριε Μακρύ, να βρεθεί λύση και να βρεθεί σύντομα λύση, γιατί το ναύπλιο έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Ελπίζουμε το ψήφισμα που δώσατε και οι λύσεις που θα προτείνετε και αυτό που θα παραδώσετε στον Υπουργό αλλά και στον Πρωθυπουργό να έχει ανταπόκριση. Εμείς το ελπίζουμε και θα το παρακολουθούμε από κοντά. Περιμέναμε από αυτή την κυβέρνηση να λειτουργήσει κάπως διαφορετικά. Όλοι το περίμεναν. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι το ίδιο πράγμα με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Άλλα είπανε, άλλα κάνουν. Εμείς, ως συνδικαλιστικό κίνημα, δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω από τις θέσεις μας και από τις προτάσεις μας, αλλά και από τις διεκδικήσεις μας. Είστε αγωνιστικός, κύριε Μακρύ, είναι γνωστό αυτό. Ελπίζουμε να πετύχετε αυτό το στόχο για το καλό της πόλης. Να είστε καλά. Για τους επαγγελματίες όλους. Ευχαριστώ πολύ. Συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας το 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Άργους Τέρνας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άργους ένας 25χρονος αλλοδαπός επικός Πακιστάν για κατοχή 2.000 πακέτων λαθρέων τσιγάρων, τα οποία και κατασχέθηκαν. Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση του παρεμπορίου λαθρέων τσιγάρων, συνελήφθη χθες το απόγευμα στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Άργους Θέρνας από το αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Άργους ένας 25χρονος αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν για παράβαση του τελωνιακού κώδικα. Ειδικότερα χθες το απόγευμα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Άργους πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε ο 25χρονος, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν 2.000 πακέτα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης. Επιπλέον, κατασχέθηκε το ανώτερο όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Τα προαναφερόμενα πακέτα λαθρέων τσιγάρων θα σταλούν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος των διαφυγόντων δασμών και φόρων. Ο 25χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ναυπλίου. Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Ασφαλείας Άργους. Μία ακόμη είδηση από το αστυνομικό μας δελτίο. Εντοπίστηκε παρασκευαστήριο φασισέλεγου στην Κέρκυρα. Συνελήφθη 47χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 35 λίτρα αποστάγματος κάναβης και συσκευασίες με κάναβη βάρους 9 κιλών και 200 γραμμαρίων περίπου. Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Κέρκυρας, μετά από πολυήμερη μεθοδική έρευνα, εντοπίστηκε εργαστήριο συστηματικής παρασκευής χασισελαίου στην Κέρκυρα. Η υπόθεση αφορά την ιδιαίτερα προσοδοφόρα εγκληματική δράση ενός 47χρονου άνδρα, η οποία βασίζονταν στην επεξεργασία και απόσταξη κάναβης για την παρασκευή και πώληση ποσοτήτων χασισελαίου. Ο 47χρονος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Κέρκυρας στις 3 Ενδεκάτου του 2015 το απόγευμα, σε περιοχή της Νότιας Κέρκυρας και όπως διαπιστώθηκε, είχε στην κατοχή του 35 λίτρα αποστάγματος ακατέργαστης κάναβης, καθώς και ποσότητα ακατέργαστης κάναβης 9 κιλών και 200 γραμμαρίων. Πιο συγκεκριμένα, για την παρασκευή του χασισελαίου, ο 47χρονος είχε οργανώσει στην αποθήκη της κατοικίας του εργαστήριο με το κατάλληλο εξοπλισμό για την επεξεργασία της κάναβης και την περαιτέρω απόσταξή της. Από την εξέλιξη των ερευνών, βρέθηκαν σε διάφορα σημεία της κατοικίας του, καθώς και το αποθηκευτικό του χώρου, συσκευασίες με ποσότητες κάναβης, συνολικού βάρους 9 κιλών και 200 γραμμαρίων και απόσταγμα κάναβης σε πλαστικά δοχεία, το οποίο βρισκόταν στο στάδιο της προπαρασκευής. Σε βάρος του 47χρονου, σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Κέρκυρας, που πραγματοποιήθηκε τις έρευνες κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για κατοχή, εμπορία και παρασκευή ναρκωτικών ουσιών. Με την ολοκλήρωση των ερευνών, ο 47χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κέρκυρας. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα στο δελτίο μας. Ο Δήμος Άργους Μυκηνών, όπως είναι ήδη γνωστό, εκπονεί πρόγραμμα προστασίας των φοινίκων από το γνωστό κόκκινο σκαθάρι, που έχει πλήξει και καταστρέψει πολλούς φοίνικες μέχρι τώρα. Στο Τιμένιο έφτασε το πρωί το συνεργείο με τον γεωπόνο του Δήμου και υπό την επίβλεψη του αρμόδιου αντιδημάρχου Χρήστου Πετσέλη, έριξε στους φοίνικες το προστατευτικό από το θανατηφόρο σκαθάρι φάρμακο. Όπως γνωρίζετε, παραλληλικοί χωρίς φοίνικες, ειδικά αυτούς φοίνικες που είναι πράγματι στολίδι για την περιοχή, για το Τιμένιο και γενικά για την ευρύτερη περιοχή της Κιού. Εμείς έχουμε φτιάξει μια πατέντα δικιά μας, δηλαδή ο γεωπόνος, ο Ιακωβίδης, ο Δημήτρης το σκέφτηκε, ο διευθυντής του Πρασίνου που έχουμε, για να μπορέσουμε να είναι και ξεκούραστο για τους εργάτες και με έναν υπάλληλο να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά.
Με όπως βλέπετε, με ένα σύστημα ρεντεστικό και με αυτό που έχουμε εφαρμόσει να χτυπάμε απευθείας στην καρδιά του φοίνικα, προσπαθούμε να είναι πιο γρήγορα και πιο ευέλικτα για να μπορέσουμε να περισσώσουμε. Βέβαια, ξέρουμε ότι το σκαθάρι δουλεύει. Μπορούν να λειτουργούν μέσα να είναι 5-6 μήνες και να μην μπορούμε να καταλάβουμε ποιος φοίνικας έχει πρόβλημα. Εμείς προληπτικά κάνουμε για όλους τους φοίνικες και πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση από όλη την Ελλάδα. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό που χτυπάει τους φοίνικες σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, δεν μπορούμε να μπούμε στους ιδιωτικούς και εκεί δουλεύουν τα σκαθάρια. Άρα, πρέπει να κάνουν πολλές φορές και συχνά ραντίσματα. Κάνετε όλες τις περιοχές θηρού. Έχουμε ξεκινήσει το Λάλουκα, τελειώσαμε. Στο Άργος, σε πολλά σημεία έχουν κλείσει και εκεί. Την Κύο την τελειώσαμε και τώρα έχουμε το Τιμένιο. Και μετά θα κάνουμε πάλι εκπεριτροπή στις διάφορες παρεμβάσεις που χρειάζεται. Εκεί όπου είναι και ειδικά στη στάδα με πολλούς φοίνικες. Γιατί εντάξει, τους μεμονωμένους, όπως καταλαβαίνετε, εδώ τώρα είναι το στολίδι μας. Όλη η παραλιακή από την Κύο μέχρι τους Μήλους είναι από φοίνικες που έχουν μπει από τα πολλά χρόνια πριν και εμείς προσπαθούμε να τους διατηρήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Ναι, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τους χρόνους μας, γιατί είδαμε ότι με τη χρήση καλαθοφόρου αργούμε δυστυχώς πολύ. Ελπίζω ότι θα προλάβουμε και γι' αυτό το λόγο γίνεται όλη η προσπάθεια. Είναι προληπτικός ο ψεκασμός. Βλέπετε πίσω μου τη συστάδα όλη. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να χαθεί ούτε ένας φοίνικας. Ελπίζουμε να πετύχουμε. Έχουμε ελπίδες, τι βλέπετε? Αν προγραμματίσουμε σωστά επαναληπτικούς ψεκασμούς, σίγουρα έχουμε ελπίδες. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Απαντοχού Πελετιωτών η Αγία Απόστολη πληροφορήθηκε με μεγάλη λύπη του την απόφαση έξωσης δασκάλας από το οίκημα του Δημοτικού Σχολείου Πελετών έπειτα από αίτηση που υποβλήθηκε με ευδιάκριτα σε όλους τα ελλείμματα στο τομέα της δημόσιας παιδείας, με τα χιλιάδες οργανωτικά κενά της πρωτοβουλίας αλλά και δευτεροβάθμιες διευθύνσεις εκπαίδευσης, τα οποία παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων. Το γεγονός πως το Δημοτικό Σχολείο Πελετών διαθέτει τη δική του δασκάλα αποτελεί ευτύχημα, πολλό δε μάλλον από τη στιγμή που η συγκεκριμένη δασκάλα έχει να επιδείξει ένα άξιο λόγου και επένου έργο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος των Απανταχού Πελετιωτών, Θεόδωρος Τεμπελής, προαναγγέλει κινητοποίηση σε περίπτωση που ο Δήμος υλοποιήσει την απόφασή του. Το χωριό μας έχει ένα σπίτι για το δάσκαλο, το οποίο δημιουργήθηκε μαζί με το σχολείο. Το 1992 το χτίστηκε το σχολείο. Μαζί χτίστηκε ένα σπίτι στο οποίο θα αναδιέμενε ο δάσκαλος. Όλα αυτά τα χρόνια μένει ο δάσκαλος εκεί, επειδή καταλαβαίνουμε κιόλας ότι είναι δύσκολες συνθήκες για ένα δάσκαλο να φύγει από την Αθήνα, να φύγει από κάποιο άλλο μέρος και να έρθει στο χωριό μας, το οποίο είναι απομονωμένο και να μείνει, αν δεν έχει σπίτι. Mm-hmm. Του παρήχε το χωριό ένα σπίτι. Αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχουν προσωπικές διαφωνίες και αντεγκλήσεις από ένα δημοτικό σύμβουλο με τον Δήμαρχο και θέλει να προκαλέσει, δεν ξέρω ακριβώς τι θέλει να βρει ο άνθρωπος. Έχει κάνει μια καταγγελία για να κάνουν έξωση τη δασκάλα το σπίτι. Το σπίτι εδώ μεταξύ μπορεί να είναι δημοτικό οίκημα, αλλά το παρέχει το χωριό εδώ και 90 χρόνια σε όλους τους δασκάλους. Ναι. Και θέλουν να τη διώξουν τη γυναίκα. Με ποιο αιτιολογικό? Το αιτιολογικό είναι ότι δεν μπορεί να μένει σε ένα σπίτι δημοτικό, σε ένα δημοτικό οίκημα, χωρίς να πληρώνει ενίκιο. Μάλιστα. Ισχύει αυτονομικά? Τι ακριβώς έχετε δει με τους δικηγόρους σας? Ότι ο δικηγόρος λέει ότι προφανώς έχει δίκιο. Αν πάρουμε το γράμμα του νόμου, ο Δημοτικός Σύμβουλος έχει δίκιο, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μείνει στο σπίτι αν δεν πληρώνει ενίκιο. Αλλά υπάρχει και το εθιμικό δίκαιο, θέλει να πει. Γιατί είναι δωρεάν εδώ και 90 χρόνια στους δασκάλους. Μάλιστα. Έχει γίνει εθιμικό δίκαιο πλέον, θέλετε να πείτε? Βέβαια, φυσικά. Μάλιστα. Το χωριό τάσεται υπέρ της δασκάλας, φαντάζομαι? Φυσικά, ναι, όλοι. Όλοι στο χωριό τάσεται υπέρ της δασκάλας. Γιατί είναι μια πολύ αξιοπρεπή κυρία, πάρα πολύ καλή και πολύ ευγενική, δηλαδή προσφέρει στο χωριό μας. Η προσφορά της φαίνεται καθημερινά. Αν δεν έχει σπίτι, προφανώς θα φύγει. Και αν φύγει η δασκάλα, θα κλείσει το σχολείο. Πόσα παιδάκια έχει το σχολείο? Είναι λίγα παιδάκια. Έχει λίγα. Είναι λίγα παιδάκια, είναι 6 παιδάκια στο σχολείο, 5 παιδάκια στο σχολείο ψέματα. Αν φύγει η δασκάλα, γιατί έχει και φύγει η παιδιά, δεν θα δικαιολογείται η θέση, θα κλείσει το σχολείο τελείως. Άρα εσείς λοιπόν ουσιαστικά κοιτάτε να στηρίξετε και το σχολείο του χωριού με την όλη σας δράση, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Και θεωρώ τελείως απαράδεκτο να ζητείτε ενίκιο για ένα κτίριο που δεν έχει φτιάξει ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός, ούτε ο δημοτικός προϋπολογισμός, κανένας. Έχει φτιάξει αποκλειστικά και μόνο κάτι του χωριού. Όπως έγινε το σχολείο,
Δεν μπορεί, δηλαδή για κάτι που είναι δικό σου, δεν μπορεί να ζητάνε να πληρώσει ενίκιο. Άρα λοιπόν οι ιδιοκτήτες που είναι κάτοικοι του χωριού μπορούν να κάνουν μια λαϊκή συνέλευση, ίσως κάτι, να αποφασίσουν. Τι λέτε? Ελπίζω να γίνεται, γιατί πλέον έχουν γίνει όλα δημοτικά. Δηλαδή τα κτίρια έχουν περιέλθει στο Δήμο, λείπουν δημοτικά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει, αλλά παρόλα αυτά εμείς θα αγωνιστούμε υπέρ της Δασκάλας, αμέσως στο πλευρό της. Το Δημοτικό Συμβούλιο τι έχει αποφασίσει? Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει ότι η Δασκάλα πρέπει να φύγει. Α, μάλιστα. Είναι απόφαση λοιπόν Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ναι. Αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι τελείως παράλογη αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί είμαστε ένα χωριό απομονωμένο που χρειαζόμαστε τους ανθρώπους που έρχονται στο χωριό μας. Γιατί. Δηλαδή, στην πραγματικότητα μας τιμωρούν γιατί επειδή είμαστε νοικοκύριδες και φτιάξαμε ένα σπίτι για το δάσκαλο να μένει. Μάλιστα, είστε σαφείς. Αντιστοίχως σπίτι υπάρχει για τον παπά του χωριού και αντιστοίχως υπάρχει και για τον γιατρό του χωριού. Ο γιατρός δηλαδή πρέπει να κάνει ειδικότητα. Εκτός ότι έχει δημιουργηθεί ένα γιατρείο αποκλειστικά με έξοδα του συλλόγου των χωριανών και με προσωπική εργασία των χωριανών, έχει φτιαχτεί πάλι σπίτι για τον γιατρό και ο γιατρός που έρχεται στην περιοχή μας για να κάνει αγροτικό, μένει στο χωριό μας και έτσι σε ένα απομονωμένο χωριό της Αρκαδίας, πάνω στο βουνό, υπάρχει ιατρική περίθαλψη, αν μπορούμε να τη θεωρήσουμε ιατρική περίθαλψη, αυτή που μπορεί να παρέχει ένας γιατρός. Άμεση βοήθεια, ας το πούμε έτσι. Παρ' όλα αυτά μας οδηγούν σε τι, στο να νοικιάσουμε από το Δήμο τα σπίτια μας τα ίδια. Το θεωρώ τελείως παράλογο. Άρα είστε έτοιμοι και για κινητοποίηση ενδεχομένως. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Φυσικά, αν ο Δήμος, που καταλαβαίνω και αυτή για το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι έχει προετοιμασμένο γεγονότων τώρα, για το έγινε, αν ο Δήμος επιδιώξει δασκάλα να φύγει με εισαγγελική παρέμβαση, θα μπορούν απέναντί του. Γενικά, ας έρθουν να τη βγάλουν. Μάλιστα. Πολύ κάθετο. Να σα ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τεμπελή. Βέβαια, και σα εξηγώ για ποιο λόγο είμαι κάθετο. Γιατί Σαφώς. Δεν μπορούν να λένε ότι το δημοτικό οίκημα ένα κτίριο που το φτιάξαν οι παππούδες μας με προσωπική εργασία και με δικά τους χρήματα. Είστε σαφέστατος. Στο χωριό μας το 1930 δεν υπήρχε σχολείο. Και οι εξαμερικείς πελατιώτες με χρήματα που στείλαν αυτοί και οι πελατιώτες, οι χωριανοί, με προσωπική εργασία φτιάξαν ένα σχολείο. Και ξανά σχολείο και μαζί φτιάξαν ένα σπίτι για να μην είναι δασκάλα. Δεν μπορούν από αυτό το σπίτι να μας ξεσπιτώνουν. Μάλιστα. Δηλαδή, τη δασκάλα και κατά επέκταση εμάς. Να μην το θεωρούμε πλέον δικό μας επειδή είναι κτήμα του Δήμου. Σαφάρι ελέγχων για τους κακοπληρωτές ξεκινάει η ΔΕΗ με στόχο να μειώσει το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχει αγγίξει το κόκκινο, αλλά παράλληλα να μην χτυπήσει όσους αποδεδειγμένα δυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο χώρο τους επιτίδιους, οι οποίοι έχουν απλήρωτους λογαριασμούς και διαμένουν σε πολυτελείς βίλες. Ο Πρόεδρος και Διευθυνών Σύμβουλος της επιχειρήσης Εμμανουήλ Παναγιωτάκης στο περιθώριο εκδήλωσης για την υπογραφή συμβάσεων με την ΕΤΕ τόνισε ότι δεν επιβεβαιώνεται το ποσό των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναφέρουν πληροφορίες και υπογράμμισε ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ προσπαθώντας να παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα του προβλήματος. Τόνισε ότι 2,1 εκατομμύρια παροχές ρεύματος είναι ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους, άρα περίπου ένα στους τρεις πελάτες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ, κ. Παναγιωτάκης, σημείωσε ότι από εβδομάδα η ΔΔΕ με εντολή της επιχειρήσης θα ξεκινήσει διακοπές σε καταναλωτές με ανεξόφιλες οφειλές και υψηλές καταναλώσεις. Έλεγχοι και για τους μαϊμού αγρότες. Την ίδια ώρα η ΔΕΗ κάνει νοικοκύρεμα και στα αγροτικά τιμολόγια, σκανάροντας τους δικαιούχους με σκοπό να εντοπίσει τους μαϊμού αγρότες που απολαμβάνουν κατά 30% φθηνότερο ρεύμα. Μάλιστα, όσοι δεν στείλουν βεβαιώσεις, η ΔΕΗ θα πάυσει να τους χορηγεί το κατά 30% φθηνότερο ρεύμα, επαναφέροντάς τους στο κανονικό τιμολόγιο. Σύμφωνα με την επιχείρηση, από τους ιδιοκτήτες 190.000 παροχών, οι κάτοχοι 30.000 μετρητών δεν έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα της εταιρείας. Την παρέτηση του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη ζητούν οι Σύλλογοι Ποντίων μετά τις δηλώσεις του ότι δεν πρόκειται για γενοκτονία των ποντίων, θέμα που η Ελληνική Βουλή έχει αποφανθεί. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Αργολίδας Παναγίας Σουμελά έκανε δηλώσεις για το σοβαρό αυτό θέμα. Λυπούμε πολύ πως ένας Υπουργός Θρησκευμάτων είπε τέτοια λόγια για τους πόντιους όταν η Βουλή των Ελλήνων το 1974 αναγνώρισε τη γενοκτονία των ποντίων. Πώς είναι δυνατόν τώρα αυτός έρχεται να ανατρέψει την ιστορία και να πει ότι ξέρετε δεν έγινε σφαγή αλλά έγινε εθνοκάθαρση. Όταν εσφαγιάστηκε ο μισός πληθυσμός του Πόντου, ο μισός 453.000
Πόντιοι σφαγιάστηκαν με τον πιο απάνθρωπο τρόπο. Για ποια εθνοκάθαρση μας μιλάει και δεν μιλάει για γενοκτονία? Τρέπουμε, λυπούμε πολύ, αλλά λυπούμε και για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι επέτρεψαν να πει τέτοια λόγια ο κύριος Φίλης. Ο κύριος Φίλης, αν έχει λίγο πέτσα πάνω του, πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του. Διότι οι Έλληνες του Πόντου είναι Έλληνες, γνήσιοι Έλληνες. Δεν είναι μια φυλή τυχαία που έτυχε στον Πόντο. Πόντο σημαίνει Ελλάδα. Επί χρόνια ολόκληρα ζούσαμε εκεί. Εκεί διέπρεψαν όλοι οι επιστήμονες. Και έρχεται τώρα να μας πει ότι ξέρεις τι είναι γενοκτονία, ντρέπουμε για λογαριασμό του. Πιστεύω ότι ήταν ένα τόπιμα. Ο κύριος Φίλης πιθανόν να μην γνωρίζει την ιστορία, δεν έχει διαβάσει. Δεν υπήρχε σκοπιμότητα, δεν μπορεί να πιστέψω ότι σκοπιμότητα, διότι αν δεχτώ σκοπιμότητα, τότε τι είναι? Είναι σύμμαχος με τους Τούρκους ή με τους Πόντιους? Με ποιανούς είναι? Να το ξεκαθαρίσει, να πει: κύριε, όχι, εγώ είμαι φίλος των Τούρκων και δεν είμαι των Ποντίων. Γι' αυτό πρέπει ή να παραιτηθεί, να υποβάλει την παραίτησή του ή να ζητήσει συγγνώμη από τους Πόντιους. Μετά το debate, ούτε και οι εθνικές διασκέψεις πρόκειται να γίνουν. Η απαξιωμένη διαδικασία και αδύναμο πρόεδρο από την ισοκομματική αναμέτρηση εξακολουθεί να μιλά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είτε προετοιμάζει την νύτα του, είτε την έξοδό του από την κούρσα, λένε οι ισοκομματικοί του αντίπαλοι. Επίθεση με ημαράκι σε Τζιτζικώστα αλλά και στους βουλευτές που στηρίζουν τον εξοκοινοβουλευτικό. Σε συνθήκες διχασμού βαδίζει πλέον η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις τελευταίες τρεις εβδομάδες ως τις κάλπες στις 22 Νοεμβρίου για την εκλογή νέου Προέδρου του κόμματος. Το καινούριο δεδομένο είναι ότι πλέον απομακρύνεται οριστικά το ενδεχόμενο όχι μόνο της τηλεοπτικής μονομαχίας, αλλά και των δύο εθνικών κομματικών συνδιασκέψεων, καθώς δεν υπάρχει χρόνος για τη διοργάνωσή του στα δύο Σαββατοκύριακα που μένουν για τις εσωκομματικές εκλογές. Το κλίμα στη Νέα Δημοκρατία είναι ιδιαίτερα βαρύ, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να έχει κλιμακώσει τη ρητορική του κατά της διαδικασίας που ακολουθείται και να μιλάει ανοιχτά πια για ενδεχόμενο αμφισβήτηση του νέου Προέδρου, όποιος και αν είναι αυτός, στην επόμενη των εκλογών. Στον αντίποδα, συνεργάτες του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος αρνείται την απευθείας αντιπαράθεση των τεσσάρων διεκδικητών της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας που ζητούν, οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνουν ότι φοβόμαστε ότι θα τροφοδοτηθεί η εσωστρέφεια και υποστηρίζουν ότι το αίτημα για debate τίθεται για να γίνει ντόρος και φασαρία. Κατά τους εσωκομματικούς και αντιπάλους, ο Άδωνης Γεωργιάδης είτε ψάχνει άλοθη για να δικαιολογήσει την ήττα του βλέποντας τις μετρήσεις, είτε προετοιμάζει την έξοδό του από την κούρσα, λένε σχολιάζοντας την επιμονή του να θέτει μετεπιτάσεως το θέμα της δημόσιας απευθείας αντιπαράθεσης μεταξύ των τεσσάρων υποψηφίων, αφήνοντας μάλιστα βαριές αιχμές για την άρνηση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη και κατ' επέκταση του Απόστολου Τζιτζικώστα. Πάντως, ο ίδιος δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποσυρθεί ακόμα και με 0,1% που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Από την πλευρά του, ο κ. Τζιτζικώστας αφήνει αιχμές κατά του Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και του Κυριάκου Μητσοτάκη και δίνει ως υπεύθυνο για την μη διεξαγωγή απευθείας δημόσιου διαλόγου μεταξύ των τεσσάρων τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Στις τελευταίες ομιλίες του στην Γλυφάδα και την Καλλιθέα σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι υπέρ του διαλόγου και στα όργανα και στη βάση και δημόσια. Άλλωστε, έχω προτείνει την διοργάνωση θετικών συνδιασκέψεων. Υπάρχει μία και μόνη προϋπόθεση να συμμετέχουμε όλοι οι υποψήφοι, γιατί μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε την εικόνα της παράταξης, μόνο έτσι θα βγει η κερδισμένη η Νέα Δημοκρατία. Οτιδήποτε άλλο θα πληγώσει την παράταξη και δεν θα έχει προσφέρει τίποτα στη διαδικασία. Ο διάλογος δεν είναι σόου». Την ίδια ώρα, ο Απόστολος Τζιτζικώστας συνεχίζει να δέχεται τα βέλη των συνυποψηφίων του και το κόλλημα εκλογιμότητας που έχει. Φωτογραφίζοντας τον Απόστολο Τζιτζικώστα, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης από την Πάτρα είπε με νόημα ότι αν οι βουλευτές πιστεύουν ότι ο εξοκοινοβουλευτισμός μπορεί να τους αντιπροσωπεύσει, να μην ξανακατεύουν υποψήφοι και να πηγαίνουμε σε εξοκοινοβουλευτικούς. Πάντως, το θέμα, αν και έχει ανοίξει και με πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο ίδιος αποφεύγει να αναπτύξει μια ρητορική ανάλογη με αυτή του Άδωνη Γεωργιάδη, εμένοντας την ιδεολογικοπολιτική γραμμή που ακολουθεί για το πώς ο ίδιος βλέπει την ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να αντιμετωπίσει την κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ. Δώσαμε γήπεδο στην αριστερά να παίξει μπάλα μόνη της τα τελευταία χρόνια και ήρθε η ώρα να πληρώσουμε το λογαριασμό. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε για τις βασικές ιδέες της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη και οι επενδύσεις, σημείωσε από τη Σιάτιστα κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στη Βόρειο Ελλάδα. Πάντως, σε αυτό το πνεύμα της διαπάλης με την αριστερά κινούνται σε διαφορετικό ύφος φυσικά ο καθένας και οι άλλοι τρεις υποψήφοι. Μάλιστα, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, αναφερόμενος στην πολιτική της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι το αριστερό παραμύθι πρέπει να τελειώσει.
Επιστρέφουμε στην τοπική επικαιρότητα. Στη Φίδωνος λειτουργήσε από σήμερα η ηλική αγορά του Άργους λόγω της έναρξης των αναγκαίων έργων ανάπλασης. Οι ίδιοι οι επιτιδευματίες της Λαϊκής επέλεξαν με την ψήφο τους αυτή την οδό και από ό,τι φάνηκε, αν και πρώτη μέρα σήμερα, τα πράγματα πήγαν πολύ καλά. Όπως βλέπετε, για πρώτη μέρα σήμερα ξεκίνησε να λειτουργεί η αγορά στην οδό Φίδωνος. Κατόπιν αποφάσεως και ψηφίσματος που είχαν οι πολιτεία της Λαϊκής Αγοράς, την Επιτροπή Τοπικού Συμβουλίου, την Ποιότητα Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου, λειτουργούμε σήμερα επί της Φίδωνος. Θεωρώ ότι οι πολιτές αλλά και το κοινό καταναλωτικό με τις ερωτήσεις που κάνουμε είναι ικανοποιημένοι. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι θα πάει καλά για το μικρό χρονικό αυτό διάστημα που θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά σε αυτόν τον δρόμο. Θέλουμε να ζητήσουμε την κατανόηση από το πολιτές, τους συναδέλφους, τους δημότες, τους καταναλωτές, αλλά και από τα καταστήματα για αυτό το μικρό διάστημα που θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά εδώ. Πολύ σύντομα ευελπιστούμε ότι θα ανέβουμε πάνω πάλι στην πλατεία Δημοκρατίας και θα λειτουργήσει η λαϊκή από εδώ και πέρα θα λειτουργεί πλέον, εφόσον τελειώσει το έργο, στην πλατεία Δημοκρατίας. Αυτό που θέλω να τονίσω ότι μετά από αυτό το έργο, την ανάπλαση που θα δώσει πνοή στο γενικότερα για το Δήμο Άργους Μεκυνών, ότι θα λειτουργήσει μία λαϊκή που θα είναι πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα. Την κατανόηση από όλους τους πολιτές, εφόσον τελειώνουν την αγορά, να καθαρίζουν την αγορά, να την παραδίδουν όπως την παραδίδουμε και εμείς και να δείχνουν κατανόηση με τα καταστήματα αλλά και μεταξύ τους. Πρώτη μέρα, μέρα προσαρμογής, είναι και Τετάρτη. Φαίνεται για καλά. Μέχρι να συνηθίσει ο κόσμος. Πιθανό να είναι και το καλύτερο. Είπαμε μέρα προσαρμογής, Τετάρτη. Εντάξει, θα συνηθίσουμε. Προς το παρόν όλα τα πάνε καλά, έτσι. Βέβαια πάνε καλά. Και έχει και την επιλογή ο κόσμος να βλέπει και δεξιά και αριστερά τους πάγκους. Είναι επιλογή τι θα πάρει. Φρέσκο, φτηνό, τα πάντα. Και η λαϊκή είναι μεγάλη. Δεν είχαμε εκτιμήσει τους πάγκους. Μεγάλη λαϊκή. 700-800 μέτρα λαϊκή. Ούτε στην Αθήνα έτσι. Τα πράγματα θεωρώ ότι κυλούν πολύ ομαλά. Έχουμε ακόμα έτσι μία περίοδο προσαρμογής, ας το πούμε. Έχουμε κόψει λίγο τα σίδερά μας. Τι να κάνουμε, είναι ένα λίγο μπέρδεμα. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Κόσμο έχει, ο κόσμος περνάει από όλους τους πάγκους. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου τη Δημοτική Αρχή, γιατί αυτό που μας υποσχέθηκε το έκανε πράξη. Μας υποσχέθηκε ότι κατά τη διάρκεια των έργων θα προσπαθήσει να μας τοποθετήσει δίπλα, όχι μακριά, στο κέντρο δηλαδή κοντά, και το έκανε η Δημοτική Αρχή αυτό το πράγμα. Και με την ελπίδα, όσο δυνατόν πιο σύντομα, με το καλό να τελειώσουν τα έργα, εμείς όσο καιρό χρειαστεί θα κάνουμε την υπομονή μας, να βοηθήσουμε όλοι να γίνουν τα έργα, να ξανανεβούμε πάνω, στο χώρο της πλατείας. Πώς τη βλέπετε τη λαϊκή έτσι όπως έγινε τώρα, βολεύει? Τη βλέπω, βολεύει προς τιμής μου. Τι να κάνουμε, τα έργα είναι, πρέπει να γίνουν. Εξυπηρετήστε δηλαδή, πού κάνετε τη δουλειά σας? Ναι, εντάξει. Καλή είναι, αφού δεν έχουμε την εναλλακτική για την παλιά λαϊκή, προσωρινά είναι καλή. Ωραία, μπορεί να προελέγξει και δεξιά και αριστερά. Είναι κοντά, γιατί λέγανε ότι θα την πάνε πολύ μακριά και εκεί δεν θα λειτουργούσε. Τουλάχιστον τώρα, εντάξει, είμαστε κοντά, λίγο στενά, λίγο στενόχρα, αλλά λειτουργεί σωστά. Τα κόμματα μπορεί και συμπεριτείται. Κατά 28,5% μικρότερο θα είναι το διάστημα 2015-2016 το επίδομα για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ προβλέπονται λιγότεροι δικαιούχοι και συνολικά δύο δόσεις καταβολής. Πέρυσι συνολικά 5,5 εκατομμύρια δικαιούχοι μπορούσαν να κάνουν χρήση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ φέτος ο αριθμός αυτός περιορίζεται σε 2,3 εκατομμύρια. Αναλυτικά, σύμφωνα με το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το επίδομα μειώνεται στα 25 λεπτά το λίτρο από 35 λεπτά πέρυσι, ενώ προβλέπονται αυστηρότερα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο αριθμός των δικαιούχων.
Τα κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης διαμορφώνονται ως εξής. Άγαμοι με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ από 30.000 ευρώ πέρσι και κινητή περιουσία έως 100.000 ευρώ από 200.000 ευρώ πέρσι. Έγκαμοι με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ από 40.000 ευρώ πέρσι και κινητή περιουσία αξίας έως 150.000 ευρώ από 300.000 ευρώ πέρσι. Έγκαμος με ένα παιδί με ετήσιο εισόδημα έως 22.000 ευρώ από 43.000 ευρώ πέρσι και κινητή περιουσία έως 150.000 ευρώ. Έγκαμος με δύο παιδιά με ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ από 46.000 ευρώ πέρσι και κινητή περιουσία έως 150.000 ευρώ. Έγκαμος με τρία παιδιά και άνω με ετήσιο εισόδημα έως 26.000 ευρώ από 49.000 ευρώ πέρσι και κινητή περιουσία έως 150.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 22.000 ευρώ από 43.000 ευρώ. Γεωγραφικές ζώνες. Ακόμη τα ποσά αναμένεται να μειωθούν αναγεωγραφικές ζώνες βάσει των οποίων προσδιορίζεται η συνολική ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης για την οποία χορηγείται το επίδομα όπως και το τελικό ποσό επιδόματος ανάλογα με τον τόπο διαμονής του δικαιούχου. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται για έκταση κύριας κατοικίας μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα. Συγκεκριμένα τα ανώτατα ποσά του επιδόματος αναγεωγραφική ζώνη αναμένεται να μειωθούν από 1050 σε 750 ευρώ στην πρώτη γεωγραφική ζώνη στην οποία μέχρι τον Απρίλιο του 2015 εντάσσονταν τα Γρεβενά, η Κοζάνη, η Καστοριά, η Φλόρινα, η Δράμα και η Ευρυτανία. Από 630 σε 450 ευρώ στη β' γεωγραφική ζώνη στην οποία μέχρι τον Απρίλιο του 2015 εντάσσονταν τα Ιωάννινα, η Λάρισα, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, η Αρκαδία, η Πιερία, η Μαθία, η Πέλα, η Θεσσαλονίκη, το Κιλκής, η Χαλκιδική, η Σέρες, η Καβάλα, η Ξάνθη, η Ροδόπη και ο Εύρος. Από 336 σε 240 ευρώ στην τρίτη γεωγραφική ζώνη στην οποία μέχρι τον Απρίλιο του 2015 εντάσσονταν η Αττική, η Κόρινθος, η Ηλία, η Αχαΐα, η Αιτωλοκαρνανία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Βιωτία, η Εύβοια, η Μαγνησία, η Λέσβος, η Χίος, η Κέρκυρα, η Λευκάδα, η Θεσπρωτεία, η Πρέβεζα και η Άρτα. Από 210 σε 150 ευρώ στην τέταρτη γεωγραφική ζώνη, στην οποία μέχρι τον Απρίλιο του 2015 εντάσσονταν η Κρήτη, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Σάμος, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Αργολίδα, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, τα Κύθυρα και τα νησιά Σαρονικού. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές και τους καθηγητές της σχολής Άργυρο Χρυσοχοΐας Τεμνίτσας που κατάφεραν να διακριθούν για άλλη μια φορά με τις δημιουργίες τους σε διεθνή διαγωνισμό. Απέσπασαν πρώτο και δεύτερο βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό του Μονάχου Young Designer Corner 2015. Το πρώτο βραβείο πήρε η Κατερίνα Πιμενίδου και το δεύτερο βραβείο πήρε η Μαριλένα Μωραϊτοπούλου. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές και τους καθηγητές της σχολής Άργυρο Χρυσοχοΐας Τεμνίτσας που κατάφεραν να διακριθούν για άλλη μια φορά με τις δημιουργίες τους σε διεθνή διαγωνισμό. Απέσπασαν πρώτο και δεύτερο βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό του Μονάχου Young Design Corner 2015. Το πρώτο βραβείο πήρε η Κατερίνα Πιμενίδου και το δεύτερο πήρε η Μαριλένα Μωραϊτοπούλου. Πάμε τώρα να δούμε κυρίες και κύριοι ένα από τα δημοφιλέστερα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Τώρα τη σκανδάλι πάτα μόνο
στον Σαλαπάτα. Τώρα βρες τα καλύτερα κυνηγετικά είδη στις καλύτερες τιμές. Σαλαπάτας, όπλα, καραμπίνες, πλαγιόκανα, σούπερ ποζέ, αεροβόλα, πιστόλια, περίστροφα, φυσίγια σε μεγάλη ποικιλία. Όλες οι μάρκες για κάθε θύραμα μέχρι και καοτσούκ. Ακόμη είδη ένδυσης, υπόδυσης, θήκες, καθαριστικά, όλα σε σούπερ ανταγωνιστικές τιμές και σε 24 άτοκες δόσεις. Υπερκατάστημα ηλεκτρικών ειδών Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου, πρώην Lidl. Δεύτερο κατάστημα στην Αγία Τριάδα Μηδέας. Τηλέφωνο 27520-25800. Σαλαπάτας. Βάλε στόχο το συμφέρον σου. Θες κι εσύ να ξέρεις δεκαπάς. Θες κι εσύ να κάνεις μακιγιάς. Μανικιούρ να μάθεις τι θα πει και πεντικιούρ να κάνεις τη στιγμή. Γίνε σιλικομωτής, αισθητικός, δουλειά να βρεις. Σοβαρά τα αύριο να δεις, έτσι απλά το όνειρο να ζεις. Unique Hair, χτίζουμε ένα μέλλον λαμπρό. Δίνουμε και δώρο μακιγιάζ νηφικό. Διασού την εισχολή που ζητάς. Unique Hair, τέχνη ομορφιάς. Unique Hair, κομμωτική, αισθητικό μακιγιάζ, μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική. Μάθε δίπλα στους ειδικούς. Σε τρία σημεία. Ναύπλιο, τηλέφωνο 27520-23373. Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-80677. Και Τρίπολη, τηλέφωνο 27102078. Το Unique Hair είναι κέντρο διαβίου μάθησης επιπέδου 1, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ιδιωτικό κταίο Ανατολικής Πελοποννήσου, Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κταίο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργος Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Για τα καθημερινά μου ψώνια επιλέγω έξυπνα. Επιλέγω τα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Για την προσωπική εξυπηρέτηση, την άριστη ποιότητα, τις απίστευτες προσφορές και το ευχάριστο περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Κρητικός. Η έξυπνη επιλογή.
Για αύριο σε όλη τη χώρα θα βλέπετε έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριος ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 7 έως 20 βαθμούς, στα δυτικά από 9 έως 24, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 10 έως 22 και στα νησιά από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο που βλέπετε έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριος ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας αλλά και ζωντανά το πρόγραμμα της DR Τηλεόρασης μπορείτε να το παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Να σας ευχαριστήσουμε που και απόψε μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.